Συλλαλητήριο εναντίον της κάρτας του πολίτη είχαμε το μεσημέρι στο Σύνταγμα από θρησκευτικές και παρεκκλησιαστικές οργανώσεις. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους λέγοντας πως θα οδηγήσει σε μαζικό ηλεκτρονικό φακέλωμα. Μέχρι στιγμής η Εκκλησία της Ελλάδας κρατά στάση αναμονής απέναντι σε τέτοιες εκδηλώσεις. Μεσημέες με σταυρούς, δεν θέλουν να παραδώσουν. Με πανό και ψάλλοντας εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή για να φωνάξουν όχι στην κάρτα του πολίτη που όπως λένε ισοδυναμεί με το σφράγισμα του θηρίου. Διότι θέλουν να μας σφραγίσουν αυτοί καταραμένοι. Πατάει ένα κουμπί και με υπεριόδεις ακτίνες σου πετάει μέσα στον οργανισμό σου ένα τσιπ με πομπό 666 το στοιχείο του. Όποιος το βάλει αυτό ανήκει στο θηρίο για πάντα. Χωρίς να μπορούν να αιτιολογήσουμε λογικά επιχειρήματα, ισχυρίζονται ότι οι νέες ταυτότητες αποτελούν διαβατήριο για την κόλαση. Γιατί δεσμεύει την ελευθερία και μπορεί να μας βάλουν το 666 που είναι το σύμβολο του διαβόλου. Δεν θέλω να πάρω το διαβατήριο για την κόλαση. Η κάρτα του πολίτη είναι διαβατήριο για την κόλαση. Είναι ο προπομπός για να πάμε στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Είναι δηλαδή το τελευταίο στάδιο πριν φτάσουμε στο τσιπάρισμα του ανθρώπου στο ίδιο το σώμα. Και όπως λένε, όποιος τις δεχτεί είναι καταδικασμένος για πάντα στη σκλαβιά. Με καμία δύναμη δεν θα βάλουμε τα τζιπ και ό,τι θέλουν αυτοί. Να μας κάνουν σκλάβους. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Είναι ντροπή να λεγόμαστε Έλληνες και να υποκύπτουμε. Μας φακελώνουν λένε και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην δεχτούν την κάρτα του πολίτη. Αυτό είναι ηλεκτρονικό φακέλωμα, δηλαδή, το οποίο θα συλλέγει τα πάντα, τι φτιάχνεις, τι τρως, τι πίνεις, τα πάντα. Μας παρακολουθούν από παντού, από τα πάντα, γιατί. Σκλάβωμα της ψυχής και του σώματος. Ήρθαν από όλες τις μεριές της Ελλάδας. Από Θεσσαλονίκη. Αγρίνιο. Έχουμε από τον πύργο. Άνθρωποι όλων των ηλικιών. Είναι και τα αδέρφια μου εδώ, η οικογένειά μου και ήρθαμε όλοι μαζί πάνω. Και όπως λένε, οι περισσότεροι από αυτούς οργανώθηκαν μέσω διαδικτύου. Ενημέρωσα ένας με τον άλλο, youtubers και από το διαδίκτυο, από αυτά τα πράγματα. Μέσω του διαδικτύου μάθαμε για τη συγκέντρωση ότι είναι εδώ σήμερα. Κάποιοι άλλοι ήρθαν παρακινημένοι από τις τοπικές εκκλησίες τους. Είμαι με το παλιό ημερολόγιο. Από την τοπική εκκλησία. Πάντως η επίσημη ελλαδική εκκλησία κρατά στάση αναμονής όσον αφορά στην αντίδρασή της για την κάρτα του πολίτη. Αναμένει δε τη διαμόρφωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του όλου νομοθετικού πλαισίου για την τελική τοποθέτησή του, διαβεβαιώνοντας ότι προέχει ο απόλυτος σεβασμός στο ανεπανάληπτο και την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να βρεθούν ξανά μπροστά από τη Βουλή για να διατρενώσουν την αντίθεσή τους στην κάρτα του πολίτη.